για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το οξυμένο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων προστίθεται στα άλλα μεγάλα προβλήματα της υγείας, της μόρφωσης, της ανεργίας, της μισθωτής σκλαβιάς, της κατάργησης των κοινωνικών, εργασιακών, δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού μας. Και το λέμε αυτό διότι η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί σήμερα σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία καθώς και για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στην καθαριότητα. Πρόκειται για παράγοντα συνεχούς υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής που θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο με τις εντυνόμενες μεθοδεύσεις για την επιβολή της επικίνδυνης για το περιβάλλον και για την υγεία καύσης. Αποτελεί πόλο προσέλκυσης του μεγάλου κεφαλαίου για τις λεγόμενες πράσινες επενδύσεις με κριτήριο πάντα τη μεγιστοποίηση των κερδών του και όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Είναι ευκαιρία και αποτελεί πεδίο εμπορευματοποίησης και επέκτασης των ιδιωτικοποιήσεων στον χώρο αυτόν. Υπό την έννοια αυτή, η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελούσε πάντα, ιδιαίτερα όμως σήμερα, ένα ακόμα πεδίο γενικευμένης εισπρακτικής επιβάρυνσης του λαού με παραπέρα αφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος στο όνομα «το πληρώνω όσο πετάω», της πιο ακραίας εκδοχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», χειρότερης και από τη λογική του κεφαλικού φόρου με διάφορα τέλη όπως το ειδικό τέλος ταφής. Η πράσινη ανάπτυξη που διαφημίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την οποία όχι μόνο δεν διαφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα αφού τους βρίσκει σύμφωνους το σύνολο των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη διαχείριση των αποβλήτων όπως η Οδηγία 98 του 2008 για τα απόβλητα και οι 62 του 1994 και οι σχετικές τροποποιήσεις τους που άλλωστε τις ψήφισαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά επιλέγουν σαν τις κακές πεθερές, να το πω έτσι, να τσακώνονται για το ποιος από τους δύο, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί καλύτερα να υπηρετήσει τις ανάγκες, τις απαιτήσεις του κεφαλαίου, να εγγυηθεί την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και στον τομέα αυτών. Προς την κατεύθυνση αυτή, το σύνολο των προτάσεών τους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ συνιστούν ταυτόχρονα και διαπιστευτήρια προς τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και τη Λοικοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόθεσή τους από θέση κυβερνητικής πλειοψηφίας. Για κάθε είδους προνόμια και διευκολύνσεις που όμως ναρκοθετούν σε κάθε βήμα τις λαϊκές ανάγκες. Για το τι ακριβώς πρεσβεύει το νομοσχέδιο αυτό, το ομολογούν οι ίδιοι οι βιομήχανοι στην επιστολή που έστειλαν στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Ότι όλα όσα περιλαμβάνει αυτό, λέει, βρίσκονται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων για τον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας, σε εναρμόνιση με τις εξελίξεις που σημειώνονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για μια σύγχρονη αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Νομίζω τα λόγια, τα επιπλέον λόγια περιττεύουν. Το νομοσχέδιο πολύ συγκεκριμένα προβλέπει πρώτον την ενεργοποίηση των αντιλαϊκών χαρατσιών που είχε προβλέψει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ΕΣΔΑ, τον Εθνικό Σχεδιασμό δηλαδή για τη διαχείριση των απορριμμάτων το 2015 με το γνωστό σλόγκαν «Πληρώνω όσο πετάω», το οποίο θα εφαρμόζεται μόνο για τα δημοτικά απορρίμματα, ενώ για τα σύνθετα τουριστικά καταλήμματα, τα κύρια ξενοδοχειακά καταλήμματα άνω των 100 κλινών και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων θα μειωθούν δραστικά και θα απαλλαγούν από το σημερινό τρόπο υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών. Το περιβόητο τέλος ταφής στα δημοτικά απόβλητα. Άλλο ένα χαράτσι στις πλάτες των δημοτών, το οποίο από 20 ευρώ τον τόνο το 2022 θα εκτιναχθεί το 2027 στα 55 ευρώ τον τόνο. Εδώ μιλάμε για μια πραγματική ληστεία, λία της οποίας θα αποδίδεται μέσω του τον ΦΟΔΣΑ σε ειδικό λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Ένας οργανισμός που από τροχονόμος των μπλε κάδων εξελίσσεται σε φοροεισπράκτορα του χαρατσιού ταφής, άλλων τελών και εισφορών που επιβαρύνουν είτε έμεσα είτε άμεσα τα λαϊκά στρώματα, καθώς επίσης και σε διοικητικό δερβέν αγά ελεγκτή των Δήμων και των ΦΟΔΣΑ.
Η Δήμη από 1/1/2022 με αναβάθμιση των κέντρων διαλογής ανακύκλωσης υλικού αναλαμβάνουν και το κόστος επεξεργασίας των υπολοιμάτων αυτών των ΓΔΑΗ, είτε μέσω των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, είτε μέσω των εργοστασίων καύσης. Υποχρεώνονται επιπλέον οι Δήμοι με πληθυσμό πάνω των 20.000 κατοίκων, εκτός από τα πράσινα σημεία, να δημιουργήσουν μέχρι το 2023 νέες κτηριακές υποδομές, τα λεγόμενα κέντρα δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών, για να δέχονται μεταχειρισμένα αντικείμενα κάθε είδους ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, παιχνίδια, έπιπλα, ποδήλατα, βιβλία και ούτω καθεξής. Θα χωρεθοτείνονται σε περιοχές με χρήσεις γενικής κατοικίας και πολυοδομικού κέντρου και παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οικόπεδα μέχρι 400 μέτρα και όλα αυτά φυσικά με λεφτά των Δήμων, δηλαδή των Δημοτών. 2. Προβλέπει το νομοσχέδιο νέα κίνητρα και φοροαπαλλαγής για το κεφάλαιο μέσω δωρεών, αλλά και επιχορηγήσεις των ιδιοκτητών των ΓΔΑΗ για τον εξυγχρονισμό δίθετων εγκαταστάσεών τους, με το λογαριασμό να πηγαίνει στα λαϊκά νοικοκυριά. 3. Μετονομάζει τα εργοστάσια καύσης σε μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, όπως θέλει να βαφτίζει, σε μια προσπάθεια να επιταχύνει την κερδοφόρα για το κεφάλαιο υλοποίησή τους. Φυσικά, η λειτουργία και συντήρηση των ομάδων των μονάδων αυτών υπάγεται στις αρμοδιότητες των ΦΟΝΣΑ, που σημαίνει όμως σε απλά ελληνικά ότι η εταιρεία που θα λειτουργεί τη μονάδα θα πληρώνεται από τους ΦΟΝΣΑ, δηλαδή από τους Δήμους μέλη του, δηλαδή από τα λαϊκά νοικοκυριά. 4. Αυτό όμως που δεν τρώγεται με τίποτα είναι η αθλειότητα στο άρθρο 20 του παραγράφου 2γ, που προβλέπει την ενθάρρυνση της δωρεάς και την αναδιανομή τροφίμων με προτεραιότητα στην ανθρώπινη διατροφή έναντι της χρήσης τους ως ζωοτροφών και στην εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα που δεν προορίζονται για διατροφή. Και η ντροπή εδώ κοκκίνησε. 5. Απουσιάζει και σε αυτό το σχέδιο νόμου κάθε μέτρο με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και περιορισμούς στην ασυδοσία του βιομηχανικού κυρίως κεφαλαίου να ρυπαίνει κατά βούληση με τα επικίνδυνα απόβλητά του. Αντίθετα, προσθέτει διατάξεις που διευκολύνουν την ασυδοσία του, όπως παρεκκλήσεις και αιρεσιμότητες που τίθενται, ώστε να επιτρέπεται αντί να απαγορεύεται η ανάμειξη επικίνδυνων αποβλήτων. Διατηρείται η διάταξη του άρθρου 227 του Κρισθένη, του νόμου ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, με την οποία δίνεται η δυνατότητα αποδοχής και επικίνδυνων αποβλήτων στους σκητά των ΦΟΔΣΑ. 6. Τα ΚΔΑΗ μεσαίου και μεγάλου μεγέθους όχι μόνο αναβαθμίζονται μηχανολογικά, αλλά εντάσσουν στα ανακτώμενα υλικά και το RDF και το SRF. Αυτό συνεπάγεται αύξηση της λειτουργικής δαπάνης των ΚΔΑΗ που θα αποσπάται από τα λαϊκά νοικοκυριά. 7. Τα γνωστά πράσινα σημεία μετονομάζονται, όπως λέει, σε γωνιές ανακύκλωσης. Θα φυτεύονται πλέον παντού, ακόμα και στους παραδοσιακούς οικισμούς, θα συλλέγονται από βρόσιμα λίπη και έλαια, από απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέχρι απόβλητα φορητών, ηλεκτρικών στυλών και άλλα επικίνδυνα υλικά. Είναι φανερό ότι αυτές οι χρήσεις που έρχονται να καταλάβουν ελεύθερους χώρους πολύτιμους για την ποιότητα ζωής του λαού και της νεολαίας που ζουν σε πυκνοδομημένα αστικά κέντρα θα επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο τους όρους διαβίωσής τους. 8. Ανατρέπεται η αρχή που προσδιόριζε ότι η έκδοση ΑΕΠΟ, δηλαδή οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για έργα επεξεργασίας αποβλήτων, προηγείται κάθε άλλης πράξης της διοίκησης σχετικής με την εκτέλεσή τους. Η μοναδική δηλαδή πλέον προϋπόθεση είναι η ΑΕΠΟ να λαμβάνεται πριν από την έναρξη των εργασιών, δηλαδή μετά τη δημοπράτηση του έργου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης. Ουσιαστικά δηλαδή με την όλη αυτή διαδικασία έκδοσης των περιβαλλοντικών όρων θα μπορεί να τη διεκπεραιώνει ο ίδιος ο ανάδοχος του έργου, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να αλλάζει εκ των υστέρων βασικά στοιχεία των τευχών δημοπράτησης, ακόμα και να αναλαμβάνει ο ίδιος μέσω της οικίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων τη χωροθέτησή τους. Από όλα τα παραπάνω είναι πασίδηλο ότι το νομοσχέδιο υπηρετεί φιλομονοπωλιακές επιδιώξεις,
δηλαδή την εμπορευματοποίηση των απορριμμάτων με την ολοκληρωτική παράδοση του τομέα επεξεργασίας και μάλιστα με τη μέθοδο της καρκινογόνας καύσης, ανακύκλωσης και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων στο μεγάλο κεφάλαιο. Ως βιτρίνα για να κάνει πιο εύπεπτες αυτές τις επιδιώξεις, εμφανίζει η κυβέρνηση την ανάγκη εξυγχρονισμού και βελτίωσης του πλαισίου για τη διαχείριση των αποβλήτων, τη μεγαλύτερη τάχα μου ανακύκλωση για την προστασία του περιβάλλοντος. Κάθε άλλο όμως, ο πυρήνας αυτής της επιδίωξης είναι η ανάδειξη των αποβλήτων ως σπόρου ικανού να εξασφαλίσει μέσω της διαχείρισής του και τη χρήση των νέων τεχνολογιών το αναγκαίο ποσοστό κέρδους για τα κεφάλαια που λιμνάζουν αναξιοποιήτα, αλλά και να αποτελέσει στη συνέχεια πρώτη ύλη για την επικερδέστερη δραστηριότητα άλλων κλάδων της καπιταλιστικής οικονομίας. Λέτε ψευδώς και παραπλανητικά στην αιτιολογική έκθεση ότι με τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης των αποβλήτων θα επιτευχθεί η προσαρμογή στις απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας. Σημειωτέων βέβαια την κυκλική οικονομία την υιοθετείτε και την προπαγανδίζετε όλοι σας ως σωτήρια λύση για το περιβάλλον. Όλο τυχαίως την πλασάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και την αναζητούν διακαώς οι βιομήχανοι. Ποια είναι όμως η αλήθεια την οποία κρύβεται όλοι σας επιμελώς? Ότι με την κυκλική οικονομία επιχειρείτε να κάνετε τις πράσινες business πιο εύπεπτες στο λαό, για να αποκτήσουν μεγαλύτερα κέρδη τα πράσινα επιχειρηματικά κοράκια του κλάδου, για να τροφοδοτηθούν οι διάφοροι βιομηχανικοί κλάδοι με φτηνές εναλλακτικές, τις λέτε, πρώτες ύλες και καύσιμα μέσω της ενεργειακής καύσης από την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων και των αποβλήτων των βιομηχανιών σε βάρος όμως του περιβάλλοντος και της υγείας του λαού μας. Ανοίγει διάπλατα ο δρόμος στην καύση των απορριμματογενών καυσίμων RDF, SRF μαζί και των υπολοιμάτων από τις μονάδες επεξεργασίας των σύμμικτων αποβλήτων. Το βασικό, όπως φαίνεται, είναι η επαναχρησιμοποίηση των χρήσιμων αποβλήτων και η εξαφάνιση των μη χρήσιμων με το μικρότερο δυνατό κόστος, την καύση δηλαδή, καταλήγοντας σε καταστροφικές συνέπειες για τη δημόσια λαϊκή υγεία και το περιβάλλον. Και οι δύο αυτές πλευρές βέβαια αποτελούν τεράστια πηγή κερδών για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Η καύση των απορριμμάτων μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται ήδη από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ για την παραγωγή ενέργειας, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διαμόρφωσαν προηγούμενες κυβερνήσεις από το 2012 και εμπλούτησε στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα πλαίσια αυτά προβλέπονται 17 εγκαταστάσεις, νέες εγκαταστάσεις σε Δυτική Αττική, Πάτρα, Βόλο, Λαμία, Εύρο, Λέσβο, Χαλκίδα, Λάρισα, Ηράκλειο, Αγρίνιο, Σιτία, Χερσόνησο, Κρήτης, Μύκονο, Φωκίδα, Άνδρο, Τίνο, Κεφαλονιά. Τα λεγόμενα αντισταθμιστικά ωφέλη που τάζει η κυβέρνηση και τα δέλεαρ των εταιριών με τη μορφή χορηγίας από κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων μέχρι ανακαινήσει σχολείων και πάει λέγοντας, είναι το τυράκι στη φάκα για να εξαγοράσουν τη λαϊκή συνείδηση και να υφαρπάξουν την ανοχή του κόσμου στο έγκλημα που διαπράττουν. Στον ίδιο σχεδιασμό βέβαια είναι και η ενεργειακή αξιοποίηση της χωματερής στη Φυλή που σκορπάει τον καρκίνο στη Δυτική Αττική. Δηλαδή η επιλογή της καύσης των αποβλήτων, την οποία ήδη έχει προαναγγείλει ο Περιφερειάρχης Αττικής. Βέβαια, όσα δεν τολμούν να ψελίσουν ή επιμελώς κρύβουν, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, κυβερνητικά και αντιπολιτευτικά επιτελεία, τα αποκαλύπτει χωρίς κορμπασμούς, τα αποκαλύπτουν τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα απόβλητα έλεγε πριν από χρόνια ο Επίτροπος για το Περιβάλλον σε ένα περιοδικό ότι στην κυριολεξία υπάρχει χρυσάφι. Στόχος μας η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία και με την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, διασφαλίζοντας πρόσβαση στα υλικά που χρειάζονται οι βιομηχανίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και παράγοντας οικονομικής μεγένθησης. Το κεφάλαιο είναι το πρώτο που βλέπει τα απορρίμματα ως εμπόρευμα. Τα απορρίμματα μπορεί να φαντάζουν περιτά για τον παραγωγό τους, αλλά δεν είναι άχρηστα. Μπορούν να επανεπενδυθούν στην οικονομία, όχι φυσικά γιατί τους έπιασε ο πόνος για την υγεία και το περιβάλλον, αλλά γιατί είναι ένας επικερδής τομέας για τους επιχειρηματικούς ομίλους.
Το πρόβλημα λοιπόν που θέλουν να λύσουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων στον κλάδο είναι το πώς η εκμετάλλευση των αποβλήτων θα φέρει αμύθιτα κέρδη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκτιμήσει ότι από το 2013 η συνολική παραγωγή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε 2,5 δισεκατομμύρια τόνους, από τα οποία 1,6 δισεκατομμύρια τόνοι δεν επαναχρησιμοποιήθηκαν ούτε ανακυκλώθηκαν. Κατά συνέπεια, χάθηκαν ως κερδοφόρα εκμετάλλευση για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η καταψήφιση και επί της αρχής αλλά και επί του συνόλου των άρθρων του σχεδίου νόμου είναι δεδομένη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στο ζήτημα λοιπόν των απορριμμάτων και γενικότερα του περιβάλλοντος έχουν διαμορφωθεί δύο εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις που συγκρούονται μεταξύ τους και είναι ιδιαίτερα εμφανείς. Αλλιώς αντιλαμβάνεται το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων ο κόσμος του μόχθου και της δουλειάς και με εντελώς διαφορετικό τρόπο συμπεριφέρονται απέναντί του με τις πολιτικές που υλοποιούν κυρίαρχες δυνάμεις, το πολυεθνικό κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις σας και που εκφράζει ένα ολόκληρο σύστημα αυτό που υπηρετείτε. Η πρώτη, όλο και πιο πολλοί συνειδητοποιούν ότι αυτό που ονομάζεται περιβάλλον, δηλαδή ο άμεσος αλλά και ο ευρύτερος χώρος όπου εργάζονται, δημιουργούν, ονειρεύονται, ξεκουράζονται, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα. Χρειάζεται τη βοήθειά τους για την υπεράσπισή του, για την προστασία του και την αναβάθμισή του. Η δεύτερη, που παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις, με τη δράση τους αποκαλύπτουν ότι το περιβάλλον δεν είναι τίποτε παραπάνω για αυτούς παρά η πηγή κάθε άλλο παρά ανεξάντλητη άντλησης και καταλύστευσης φυσικών πόρων. Η θέση του ΚΚΕ είναι γνωστό σε όσους παρακολουθούν τις τοποθετήσεις μας ότι η κριτική του ΚΚΕ δεν είναι ευκαιριακή και δεν υπαγορεύεται από τις όποιες συγκυρίες, δεν μεταλλάσσεται υπακούοντας σε μικροκομματικά ωφέλη κατά τη συνηθισμένη πρακτική των άλλων κομμάτων. Πατά γερά πάνω στην συνολικότερη αντίληψή μας του κόμματός μας για την οργάνωση της κοινωνίας. Είναι ξεκάθαρο για μας ότι η διαχείριση των απορριμμάτων με κριτήριο όμως για το πώς θα προστατεύσει το περιβάλλον, την υγεία και πώς θα ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες και να προστατεύσει και το λαϊκό εισόδημα μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο ενός άλλου ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης που όμως προϋποθέτει άλλη εξουσία, άλλη οικονομία που θα καταργεί τις αιτίες που δημιουργούν και οξύνουν τα σημερινά προβλήματα. Και δεν είναι άλλες αυτές οι προϋποθέσεις από τον κεντρικό σχεδιασμό, τον ενιαίο κρατικό φορέα κατασκευών που θα υλοποιεί έργα που θα ικανοποιούν συνδυασμένα σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Κύριε Συντυχάκη, μαζεύστε το λίγο. Το μαζεύω όσο το μάζεψαν και οι υπόλοιποι, κύριε Πρόεδρε. Ναι, οι υπόλοιποι οι δύο δεν εξίδυλσαν το χρόνο τους. Και οι δύο που τον υπερέβαλαν ήταν 17 λεπτά. Εντάξει. Αν θεωρείτε ότι το ένα λεπτό είναι αυτό που συνεχίστε. Απλά δημιουργεί και βάζει εμπόδια στη συνολική διαδικασία. Εντάξει. Να σταματήσω λοιπόν εδώ. Συνεχίστε. Και ούτως ή άλλως έχετε και την δευτερολογία. Να πω, εντάξει, στη δευτερολογία λοιπόν θα μου δοθεί ευκαιρία να πω πολύ περισσότερα πράγματα σε σχέση με την πρόταση του ΚΚΕ. Επαναλαμβάνω ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει και επί της αρχής και επί των άρθρων. Ευχαριστώ.